Αλλά έχω καταλάβει ότι η βάση σου είναι στην ουσία η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, στην Αθήνα πηγαίνεις μόνο για τα επαγγελματικά. Άρα είναι πλέον η βάση η Χαλκιδική, η Θεσσαλονίκη, γιατί τώρα από ό,τι ξέρω. Όχι, Χαλκιδική. Εγώ ζω στο χωριό μου, δεν έχω φύγει στην ουσία ποτέ από το χωριό μου. Βλέποντας Παολίνα τη μαμά της, λέει: θέλω κι εγώ να γίνω αντίστοιχα, να ασχοληθώ. Αν όχι τραγουδίστρια, γιατί δεν ξέρω τι φωνή έχει. Με το χώρο του θεάματος, να γίνω καλλιτέχνης ή κάτι τελείως. Όχι, όχι, παιδάκι, αρέσει κάτι τέτοιο. Όσο ήταν μικρούλα αρκετά, τη βλέπαμε, τη χόρευε, έκανε όλα αυτά. Τη στιγμή που καταλάβαινε τον εαυτό της. Κατάλαβε πως δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει η μαμά. Ίσως τώρα λίγο να σε στενοχωρήσω. Θα ήθελα όμως να μου δώσεις απάντηση, αν αυτό είναι εφικτό. Πριν από κάποιους μήνες, μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, η Ελένη Βιτάλη, έκανε κάποιες δηλώσεις και αναφέρθηκε ειδικά σε εσένα και στον Αντώνη Ρέμο, με όχι ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια. Ναι, το έχω ακούσει. Ήταν κακό να εκφραστεί έτσι για τον Αντώνη Ρέμο. Για μένα είπε για το φόρεμα μου ότι είναι κοντό. Να μην πω ακριβώς τι είπε. Είπε όμως ότι φαίνεται διακριτικά κάτι για τον ποπό, ναι, για τα οπίστια. Λοιπόν, δεν είναι ψέμα, πρώτον. Αλλά το φόρεμα πραγματικά είναι κοντό, αλλά η φωνή είναι η πρώτη φορά που θα το πω, είναι μακριά. Στεναχωρέθηκες ή όχι? Θα σου πω, εγώ αυτή τη γυναίκα, αυτή την καλλιτέχνη, την θαύμαζα από παιδί. Την αγαπούσα από παιδί. Και νομίζω ότι όσες φορές έχω ερωτηθεί για ποια καλλιτέχνη, δηλαδή ποιο καλλιτέχνη γενικότερα, θαυμάζω, αγαπώ, μιλούσα μόνο για αυτή. Ακόμη και τυπικά. Δεν μπορεί. Ένας δεν της είπε πως αυτό το παιδί από τότε, που ήμουν παιδί, μιλάει με τόσο όμορφα λόγια για αυτή και δείχνει την αγάπη της. Για την Ελένη Βιτάλη, τέλος πάντων. Δεν της είπε κανείς αυτό. Όχι για να μην πει αυτό που αισθάνεται. Για να μην πει αυτό που αισθάνεται. Αν αυτό αισθάνεται, να μην το πει. Έχεις απόλυτα. Είναι πολύ ανθρώπινο αυτό που λες. Όχι, μα δεν γίνεται. Και για μένα που είμαι τόσο μικρότερη από αυτή, σε όλους τους τομείς. Βέβαια, σωστά. Όχι, πρέπει να πεις να είστε καλά, να είναι καλά όλα τα παιδιά. Προχωρήστε. Αυτό θα έλεγα εγώ τουλάχιστον στη δική της θέση. Έχω μια εικόνα από σένα, σαν να σε βλέπω στο χώρο που εργάζεσαι και μετά πουθενά. Όχι, έτσι είναι. Ναι. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι, αλλά δεν έχεις την ανάγκη, ρε παιδί μου, να βγεις έξω, να κάνεις μια βόλτα, να δεις ανθρώπους, να δεις φίλους σου. Δηλαδή όλα γίνονται εσωτερικά. Αυτό ναι, δεν έχω καταλάβει. Περνάω πάρα πολύ καλά στο σπίτι μου. Πάρα πολύ καλά. Το φαντάζομαι, αλλά. Οι άνθρωποι που αγαπώ με συναντούν εκεί. Αλλά αυτοί που αγαπώ ακόμη περισσότερο είναι στο χωριό μου όλοι. Οπότε εκεί είμαι έξω. Εσύ μου το έχεις πει, συνεργάτη, ότι είχατε πάει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν βγήκα ποτέ μου έξω. Και δεν βγήκες έξω, δηλαδή είχες πάει πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη και απλά έκατσε στο ξενοδοχείο. Και στην Αυστραλία το ίδιο. Ποτέ. Αγία. Πήγες στο Σίδνεϊ και δεν το είδες. Έχω πάει εγώ στο Σίδνεϊ και δεν το είδες. Και τώρα που ξαναπήγα πάλι δεν το είδα. Ναι, δεν είναι κάτι που δεν με ενδιαφέρει καθόλου.